Public School, άσκηση 6. Το κεφάλαιό μας είναι πάντα η μέτρηση, η σύγκριση και η ισότητα γωνιών. Και φυσικά, όπως θα δούμε και στην επόμενη άσκηση, η διχοτόμος μιας γωνίας. Η άσκηση αυτή λέει το εξής. Με το διαφανές χαρτί να συγκρίνεις τις γωνίες. Μας έχει δώσει η άσκηση ένα σχήμα, το οποίο έχει τις γωνίες ωμέγα, φ, ρο, θήτα, ψ, κάπα, λάμδα, μη. Μας έχει δώσει ένα συνολάκι από διάφορα ζευγαράκια γωνιών. Και λέει η άσκηση να συγκρίνεις τις γωνίες. Α ερώτημα. Την ωμέγα και τη φ. Εδώ κανονικά η άσκηση λέει με το διαφανές χαρτί, αλλά εμείς μπορούμε αυτές να τις συγκρίνουμε και λίγο εποπτικά. Έτσι, παιδιά, με βάση το βασικό κανόνα που έχουμε πει. Ποιο κανόνα? Το μέγεθος μιας γωνίας. Από τι εξαρτάται, παιδιά? Το μέγεθος μιας γωνίας στην ουσία, αν θέλεις, ταυτίζεται με το άνοιγμα των πλευρών της, έτσι. Το άνοιγμα των πλευρών αυτής της γωνίας. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το άνοιγμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της γωνίας. Δηλαδή, τόσο περισσότερες είναι οι μοίρες που δηλώνουν το μέγεθός της. Εδώ πέρα μπορούμε νομίζω να το παρατηρήσουμε αυτό άνετα. Δηλαδή, έχουμε τις γωνίες ω και φ. Ποια είναι πιο μεγάλη? Η γωνία φ, κοίτα πόσο άνοιγμα έχει. Οπ, μεγάλο, έτσι. Η ω έχει, από ό,τι μπορούμε να δούμε, πιο μικρό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε άνετα ότι η γωνία φ είναι τι πράγμα? Η γωνία φ είναι τι? Μεγαλύτερη από τη γωνία ω. Ή ότι η ω είναι μικρότερη από τη φ. Το ίδιο πράγμα. Μετά, η γωνία φ και η γωνία ρο. Τι σχέση έχουν αυτές μεταξύ τους? Η γωνία φ και η γωνία ρο. Λοιπόν, δηλαδή αυτή και αυτή, έτσι. Εδώ μπορεί κάποιος να δυσκολευτεί, γιατί όχι απαραίτητα θα δυσκολευτεί, αλλά αν θέλεις αυτές οι δύο ευθείες όνει και καλά να κοιτάνε προς την ίδια μεριά, πήγαινε και ξανασχεδίασέ τις. Η φ, άμα κοιταχτεί σε καθρέφτη, δεν θα είναι κάπως έτσι? Εντάξει, την έκανα σαν να κοιτάζεται σε καθρέφτη. Η ρο είναι αυτή εδώ που μας έχουν δώσει, εντάξει. Η ρο είναι αυτή εδώ η γωνία, νάτι. Άρα, παιδιά, τι παρατηρούμε? Να κάνω και λίγο τη διαφορά να είναι πιο εμφανής για να το καταλάβουμε. Η ρο είναι αυτή εδώ η γωνία. Αυτή εδώ. Άρα, αυτό εδώ το άνοιγμα της γωνίας ρο δεν είναι πιο μεγάλο από αυτό εδώ το άνοιγμα της γωνίας φ. Κοίτα εδώ πόσο άνοιγμα κάνει. Άρα, τι παρατηρούμε? Ότι η γωνία ρο είναι μεγαλύτερη από τη γωνία φ. Ρο μεγαλύτερο του φ. Πάντα μπορούμε πάντα να πάρουμε το διαφανές χαρτί. Να πάρουμε δηλαδή ένα διαφανές χαρτί, να ξεπατικώσουμε πάνω του τη μία από τις δύο γωνίες, δηλαδή ας πάρουμε για παράδειγμα αυτή εδώ τη γωνία φ, και όπως θα είναι το χαρτί με το αποτύπωμα, το ξεπατήκωμα της γωνίας φ, να ακουμπήσουμε αυτό το χαρτί πάνω στη γωνία ρο. Θα δούμε ότι η γωνία ρο είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τη γωνία φ. Παρατήρησε την εφαρμογή ένα αυτού του κεφαλαίου. Έχουμε αναλύσει πώς γίνεται αυτή η εφαρμογή με το διαφανές χαρτί. Αλλά στη συγκεκριμένη άσκηση μπορούμε κάποια πράγματα να τα παρατηρήσουμε και κάπως εποπτικά. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κατά ανάγκη το διαφανές χαρτί. Οπότε πάμε να μιλήσουμε τώρα για το γάμα ερώτημα. Στο γάμα ερώτημα έχουμε τις γωνίες ω και ρ. Η γωνία ω, νομίζω εδώ παιδιά φαίνεται, έτσι. Η γωνία ω έχει τόσο άνοιγμα. Η γωνία ρ έχει φυσικά πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα. Άρα νομίζω εδώ η απάντηση είναι άμεση. Η γωνία ρ είναι μεγαλύτερη από τη γωνία ω. Δέλτα ερώτημα. Οι γωνίες ψ και κ. Μάλιστα. Οι γωνίες ψ και κ. Αν, όταν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, αυτά τα ερωτήματα θα μάθουμε να τα απαντάμε πάρα πολύ εποπτικά, με χρήση κάποιων κανόνων που θα πούμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 1-6. Για παρατηρήσε τη γωνία ψ. Πόσο άνοιγμα έχει? Οπ, τόσο, έτσι. Για παρατηρήσε και τη γωνία Κ. Κ πόσο άνοιγμα έχει, παιδιά? Τόσο, έτσι. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε πάντα με το διαφανές χαρτί. Αλλά νομίζω μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι αυτό εδώ το άνοιγμα της γωνίας ψ είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο άνοιγμα αυτής εδώ της γωνίας Κ, έτσι. Άρα μπορούμε να δούμε περίτρανα και να πούμε ότι η γωνία ψ είναι τι? Μεγαλύτερη από τη γωνία Κ. Η ψ είναι μεγαλύτερη από τη γωνία Κ. Τόσο απλά, παιδιά.
Μπορούμε και με το διαφανές χαρτί, μπορούμε και λίγο κάποια πράγματα να τα βλέπουμε εποπτικά, χρησιμοποιώντας πιο βασικό κανόνα, αυτόν εδώ. Το μέγεθος μίας γωνίας εξαρτάται από το άνοιγμα των πλευρών. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το άνοιγμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της γωνίας. Όσο μικρότερο το άνοιγμα, τόσο πιο μικρή είναι και η γωνία, έτσι. Αντίστοιχα. Ερώτημα ε. Οι γωνίες ψ και λάμδα. Για να δούμε τις γωνίες ψ και λάμδα. Η ψ και η λάμδα. Οπότε, να καθαρίσω λίγο το σχήμα για να βλέπουμε καθαρά τη γωνία ψ. Η ψ και η λάμδα. Εδώ κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι τόσο εμφανής η διαφορά. Δηλαδή, η ψ φαίνεται ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ίση με τη λάμδα. Εντάξει, να το δεχτώ. Ας μην ξεχνάμε όμως, εντάξει, τη συγκεκριμένη άσκηση θέλει να το πάμε με διαφανές χαρτί. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση που δεν είναι τόσο προφανής η απάντηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαφανές χαρτί. Δηλαδή, να πάρουμε ένα χαρτί, ας πούμε ότι το κάνω εγώ έτσι, και πάμε να ξεπατικώσουμε τη μία από τις δύο γωνίες. Ας πάμε να ξεπατικώσουμε πάνω στο χαρτί τη γωνία ψ. Την ξεπατικώνω, παίρνω το πράσινο μαρκαδόρο και την ξεπατικώνω πάνω στο χαρτί μου. Στη συνέχεια, έτσι όπως θα έχω το χαρτί μου με αποτυπωμένη την πράσινη γωνία ψ, το χαρτί αυτό πάνω και πάω και το βάζω από πάνω από τη γωνία λάμδα. Πάω και το βάζω δηλαδή πάνω από αυτήν εδώ τη γωνία. Τι θα παρατηρήσω, παιδιά? Θα παρατηρήσω ότι η γωνία λάμδα, όπως λέμε, κολυμπάει μέσα στη γωνία ψ. Δηλαδή η γωνία ψ, το άνοιγμά της, αυτό εδώ πέρα, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο άνοιγμα της γωνίας λάμδα. Εδώ θα λέγαμε που η απάντηση δεν είναι τόσο προφανής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαφανές χαρτί. Άρα θα απαντήσουμε τι? Ότι η γωνία ψ είναι μεγαλύτερη από τη γωνία λάμδα. Και με την ίδια λογική πάμε να πούμε και το ερώτημα σίγμα τάφ. Να καθαρίσουμε λίγο εδώ κάτω. Λοιπόν, άρα τι έχουμε? Άρα έχουμε τις γωνίες ψ και μ. Για να παρατηρήσουμε αυτές τις γωνίες. Ποια είναι πιο μεγάλη, η ψ ή η μ? Ψ και μ. Η γωνία ψ είναι αυτή εδώ πέρα. Οπ, νάτι. Η γωνία μ είναι αυτή εδώ. Νομίζω, παιδιά, εδώ φαίνεται η απάντησή μας, έτσι. Ποια είναι μεγαλύτερη, η ψ ή η μ? Και αν δεν το βλέπεις, να στο σχεδιάσω και λίγο με ίδιο προσανατολισμό, μήπως το δεις λίγο καλύτερα. Σβήνω λίγο αυτές τις γωνίες. Σβήνω λίγο αυτό, να κάνουμε πάλι το σχήμα μας. Η γωνία ψ, άμα τη στρίψω λίγο, εντάξει, για να κοιτάζει προς την ίδια μεριά, είναι αυτή εδώ πέρα, έτσι. Η γωνία ψ. Αυτή εδώ είναι η γωνία ψ. Αυτή εδώ πέρα. Η γωνία μ, άμα τώρα τη στρίψω, άμα την πάρω από το χέρι εδώ και τη σηκώσω κατά αυτή τη μεριά, άρα δεν θα έχω, παιδιά, ένα τέτοιο σκιτσάκι. Δεν θα έχω περίπου κάτι τέτοιο. Για να το δούμε. Να το. Κάτι τέτοιο. Ας την πούμε αυτή τη γωνία μ. Άρα τι παρατηρώ, παιδιά? Ότι αυτό εδώ το άνοιγμα το μεγάλο της γωνίας ψ είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό εδώ το μικρό άνοιγμα της γωνίας μ. Άρα έχουμε και λέω ότι η γωνία ψ είναι μεγαλύτερη από τη γωνία μ. Τόσο απλά. Και στο τέλος τι έχουμε? Τις γωνίες ρ και θ. Για να δούμε τη γωνία ρ. Η γωνία ρ είναι αυτή εδώ. Η γωνία θ είναι αυτή εδώ. Ίδια λογική με το προηγούμενο παράδειγμα. Αν τη στρίψω τη γωνία ρ, όχι να τη στρίψω, να τη φέρω λίγο στα ίσια της. Θα είναι αυτή εδώ, η γωνία ρ. Η γωνία θ, άμα την πάρω εδώ, από εδώ, και τη σηκώσω προς τα πάνω, η γωνία θ δεν θα είναι κάπως έτσι? Εντάξει, άμα τη σηκώσω λίγο πάνω. Άρα τι παρατηρώ? Αυτό εδώ το άνοιγμα, αυτό εδώ το μεγάλο άνοιγμα, τι παρατηρώ, παιδιά? Τι σχέση έχει με αυτό εδώ το άνοιγμα? Εδώ το άνοιγμα είναι πολύ πιο μικρό. Εδώ κοίτα πόση απόσταση έκανα για να πάω από εδώ εδώ. Άρα τι λέω? Ότι η γωνία ρ είναι μεγαλύτερη από τη γωνία θ. Ρ μεγαλύτερη του θ. Εδώ, παιδιά, ξαναλέμε, μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε όλα τα ερωτήματα διαφανές χαρτί. Δεν είναι λάθος αν το χρησιμοποιήσουμε. Απλά επειδή μερικές απαντήσεις μπορούν να δοθούν κάπως πιο άμεσα από τον ορισμό που έχουμε τονίσει εδώ πάνω, το μέγεθος μίας γωνίας εξαρτάται από το άνοιγμα των πλευρών της. Μπορούμε με βάση αυτόν τον κανόνα κάποια από τα ερωτήματα που μας είχε δώσει η άσκηση να τα απαντούσαμε πιο εποπτικά.
Μελετήστε την άσκηση, καταλάβετε τον κανόνα, που φυσικά ο κανόνας είναι αυτός. Όσο μεγαλύτερο το άνοιγμα, τόσο μεγαλύτερη γωνία. Όσο μικρότερο το άνοιγμα, τόσο μικρότερη γωνία. Μελετήστε και απολαύστε πάλι τη μαγεία της γωνίας και της σύγκρισης γωνιών μεταξύ τους.